υπογράψαμε σήμερα τη σύμβαση του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων της Καρδίτσας μαζί με την Μητρόπολη της Καρδίτσας, με τον Σεβασμιότατο κύριο Τιμόθεο. Ήταν ένα κτίριο εγκατελειμμένο, ένα κτίριο το οποίο δημιουργούσε περιβαλλοντική αλλά και αρχιτεκτονική ρήπανση στο κέντρο της Καρδίτσας, ένα κτίριο το οποίο δεν χρησιμοποιούταν για το σκοπό που είχε αρχικά ανεργηθεί και υπήρχε ένα πρόβλημα στην πόλη. Σε συνεργασία, πάντα άρη συνεργασία με τον Μητροπολίτη, κάναμε τις μελέτες, πήραμε τις απαιτούμενες άδειες με την ελληνική μας υπηρεσία, δημοπρατής εντάξαμε το έργο, δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και εντάξαμε το έργο αυτό. Χρηματοδοτούμε το έργο με προϋπολογισμό 3.700.000 ευρώ. Δημοπρατήσαμε το έργο και βγήκε ο ανάδοχος, γίνανε οι απαιτούμενες διαδικασίες, και σήμερα πέρασε από όλες τις εγκρίσεις και σήμερα βρισκόμαστε στην καλή μέρα να υπογράψουμε τη σύμβαση. Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στα πλαίσια του τρέχοντος ΕΣΠΑ 14-20, δηλαδή μέχρι τέλος του 2013 πρέπει και του 2023 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Πιστεύουμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί. Θέλουμε μεγάλες ταχύτητες για να το παραδώσουμε στη Μητρόπολη αλλά και στην κοινωνία της Καρδίτσας ένα κέντρο κοινωνικών δραστηριοτήτων σύγχρονο. 5 ορόφων, 2.741 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο θα είναι χρήσιμο για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και χρήσιμο για την λειτουργία των όλων των δραστηριοτήτων που έχουν ως κέντρο την βοήθεια στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από την Μητρόπολη. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα τα έργα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές διαδικασίες, πάρα πολλά ενδιάμεσα στάδια, τα οποία δεν δίνουν τη δυνατότητα να τρέξουμε λίγο. Παρ' όλα αυτά, άλλο ένα έργο ξεχωριστό κάνουμε εδώ στην Καρδίτσα. Πλέον των άλλων έργων των πολλών που έχουμε κάνει, άλλο ένα ξεχωριστό έργο εδώ στην Καρδίτσα και σε συνεργασία με τον Μητροπολίτη αλλάζουμε το κέντρο της Καρδίτσας με αυτό το κτίριο, αλλά αλλάζουμε και τη λειτουργία της πρόνοιας προς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και της ποιότητας της πρόνοιας στην Καρδίτσα. Ευχαριστώ τις τεχνικές μας υπηρεσίες, οι οποίες τρέξανε το έργο αυτό. Έργα πέρα των αρμοδιοτήτων και με λίγα κάνουμε πολλά και όχι με πολλά λίγα όπως κάναμε στο παρελθόν. Εδώ με λίγο προσωπικό κάνουμε πάρα πολλά έργα και μάλιστα έργα χρήσιμα. Έργα τα οποία δίνουν προστιθέμενη αξία στον άνθρωπο αλλά και στην Καρδίτσα. Της Θεσσαλίας, κύριος Αγωνιστός, με πολλή ενάργεια και συμφήνεια ανέφερε και σήμερα γίνεται πραγματικότητα ένα πολύ σπουδαίο έργο το οποίο έχει σηματοδοτήσει για την κατάσταση την οποία βρίσκεται 50 χρόνια την πόλη της Καρδίτσας αλλά και ολόκληρο το νομό. Δοξάζω τον Θεό μέσα από τα βάθη της ψυχής μου που φτάσαμε σε αυτήν την ώρα και όλες οι προσπάθειες πάρα πολλών ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν κοντά μας και μας βοήθησαν σήμερα παίρνουν σάρκα και οστά. Η εμπιστοσύνη του Περιφερειάρχη στην πρόταση, πρόσκληση που του κάναμε και η τοπική εκκλησία πλέον θα έχει αυτό το κτίριο για να μπορέσει να εγκαταστήσει όλη την φιλανθρωπική διακονία της για την πόλη και το νομό της Καρδίτσας. Ο Διευθυντής μαζί με τους συνεργάτες του στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.
περιφερειάρχες και οι νυν και οι πρώην, οι οποίοι με πολύ αγάπη ήρθαν και αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια ώστε να εξοικειωθεί ο χώρος εκεί, όπως πολύ σωστά είπε ο Περιφερειάρχης, και να αρχίσει αυτός ο χώρος να λειτουργεί και να παράγει έργο σε δύσκολες εποχές. Θέλω έτσι ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω όλους σας, δοξολογώντας τον Θεό, και να υποδεχθούμε με πολλές ελπίδες τη μειοδότρια εταιρεία και τον εκπρόσωπό της, τον κύριο Καρακαντό, όπου βρίσκεται ανάμεσά μας σήμερα και υπέγραψε με τον Περιφερειάρχη μας τη σύμβαση για να εγκατασταθεί και να αρχίσει να υλοποιείται το έργο. Εύχομαι η χάρη του Θεού να μας έχει καλά, να μας δώσει τη δυνατότητα να τελειώσουμε μέσα στο χρόνο της σύμβασης και να χαρούμε και την έναρξη της λειτουργίας του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ακόμη μια φορά όλους σας και εσάς κύριε Περιφερειάρχα ιδιαίτερως.